Η Κομιτεία Ρόκλαντ στο βόρειο τμήμα της πολιτείας της Νέας Υόρκης, που έχει πληγεί από την χειρότερη επιδημία ηλαράς εδώ και δεκαετίες, έλαβε την ριζοσπαστική απόφαση όχι μόνο να κηρύξει την περιοχή των 300.000 κατοίκων που βρίσκεται μόλις 18 χιλιόμετρα μακριά από το κέντρο του Μανχάταν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, αλλά και να απαγορεύσει την πρόσβαση σε δημόσιους χώρους στα παιδιά που δεν έχουν εμβολιαστεί κατά της ασθένειας. Αυτό είναι το μεγαλύτερο σε διάρκεια ξέσπασμα ηλαράς στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την επίσημη εξάλληψη της ασθένειας το 2000. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σταματήσουμε αυτό το ξέσπασμα και να προστατεύσουμε την υγεία όσων δεν μπορούν να εμβολιαστούν για ιατρικούς λόγους και των παιδιών που είναι πολύ μικρά για εμβολιασμό, αλλά και εκείνων που βρίσκονται σε κίνδυνο. Στο χάρτη βλέπετε τις 10 χώρες με τα περισσότερα κρούσματα ηλαράς την προηγούμενη χρονιά. Η απαγόρευση θα παραμείνει σε ισχύ για 30 ημέρες, ενώ ως δημόσιοι χώροι θεωρούνται όλα τα μέρη όπου συγκεντρώνονται περισσότερα από 10 άτομα, συμπεριλαμβανομένων των μέσων μεταφοράς. Η απαγόρευση αποτελεί το πιο ακραίο μέτρο που έχει ανακοινωθεί ως τώρα στις ΗΠΑ μετά την επανεμφάνιση της ηλαράς, που αποδίδεται στην εξάπλωση του αντιεμβολιαστικού κινήματος.